Επιλογών. Καλησπέρα κύριε Χαραλαμπίδη. Να μπούμε κατευθείαν βέβαια στην ουσία και να βλέπουμε και το χάρτη παράλληλα για να κατανοούμε ακριβώς αυτό που θα μας εξηγήσει. Ο οποίος χάρτης είναι με μαθηματική ακρίβεια, είναι με δεδομένα τα οποία έχουμε επεξεργαστεί με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είναι αντιληπτό ότι εάν επιχειρηθεί μερική συμφωνία με την Αίγυπτο εκτός, και αφήσει εκτός το Καστελόριζο, τότε βλέπουμε ότι δημιουργείται μια γκρίζα ζώνη μεταξύ της ελληνικής και της Κυπριακής ΑΟΣ. Βεβαίως, αληθές είναι ότι καλύπτεται η λωρίδα η οποία έχει δημιουργηθεί με το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση η Τουρκία δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη συμφωνία. Γι' αυτό και προσφέρει, εκτός των άλλων, την κάτω λωρίδα που ανήκει στην ελληνική ΑΟΣ δώρο προς την Αίγυπτο για να τη δελειάσει έτσι ώστε να μην υπογράψει με την Ελλάδα και να προχωρήσει σε μια συμφωνία μαζί με την Τουρκία ή Αίγυπτος προκειμένου να χαθεί ακόμα και η γκρίζα ζώνη. Τώρα, αν αφαιθεί η γκρίζα ζώνη, γίνεται αντιληπτό ότι η Αίγυπτος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπογράψει με την Ελλάδα μερική συμφωνία αλλά και με την Τουρκία. Η Ελλάδα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικά να υπογράψει πλήρη συμφωνία μαζί με την Αίγυπτο, αλλά πάλι θα υπάρχει το πρόβλημα με την Τουρκία και δημιουργείται στην πραγματικότητα αντί επίλυση του προβλήματος ένας γόρδιος δεσμός. Το δε χειρότερο είναι ότι η Τουρκία θα αμφισβητήσει τα νομικά στοιχεία και πάλι στην περίπτωση της Κρήτης θα υπάρχει πρόβλημα. Να δούμε τον άλλο χάρτη με τις τουρκικές διεκδικήσεις, οι οποίες, όπως θα δούμε, φτάνουν έξω από την Κρήτη, δηλαδή αγγίζουν, επιτρέπουν στην Κρήτη να έχει 6 περίπου με 12 ναυτικά μίλια. Δηλαδή η Τουρκία με οποιοδήποτε σενάριο, ακόμη και με τις μερικής συμφωνίας Αιγύπτου-Ελλάδας, αυτός είναι ο χάρτης, βλέπετε πως αν κλείσει συμφωνία με την Αίγυπτο, τι θα συμβεί στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Συνεπώς, το κύριο σημείο είναι εάν... Είναι τα μπλε σημεία ουσιαστικά που βλέπουμε. Τα μπλε σημεία είναι η Αίγυπτος. Το κόκκινο είναι όλη η περιοχή η οποία καλύπτεται από την Τουρκία και η Τουρκία ισχυρίζεται ότι είναι δική της υφαλοκρηπίδα και δική της ΑΟΣ. Ανατρέπει πλήρως το διεθνές δίκαιο υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν τα νησιά υφαλοκρηπίδα ούτε δικαίωμα για ΑΟΣ. Και ακριβώς εάν μείνει η λωρίδα που έχουμε πει προηγουμένως, δηλαδή η γκρίζα, δεν επιλύεται κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου πλέον θα έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα. Σε ποιον θα ανήκει αυτή η λωρίδα ταυτοχρόνως, εάν Ελλάδα και Αίγυπτος αποφασίσουν στη μερική οριοθέτηση ότι στην περιοχή του Καστελόριζου υπάρχει επίρρεια, πρόβλημα επίρρειας, δηλαδή έκτασης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τότε ενδεχομένως η Τουρκία να έρθει και να πει ότι όπα, επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγα εγώ τόσον καιρό για τα νησιά, γι' αυτό και δεν έχετε καθορίσει πλήρως τις υφαλοκρηπίδες σας ή τις ΑΟΣ σας. Άρα έχουμε και λέμε, αυτός ο γόρδιος δεσμός πώς μπορεί να λυθεί, ποια είναι η σωστή κίνηση, γιατί μόνο μία κίνηση ΜΑΤ μπορεί να υπάρχει. Είναι. Δύο κινήσεις είναι. Δύο. Η πρώτη κίνηση είναι να αποφασίσει η Κύπρος και η Ελλάδα ότι διαθέτουν ισχύ για να αποτρέψουν την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Άκουσαμε και τις δηλώσεις του αρχηγού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και νιώσαμε και εθνικά υπερήφανοι. Όμως, είναι ανεύθυνος και δεν απευθύνομαι στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, αλλά στην πολιτική ηγεσία, όποιος πιστεύει ότι οποιαδήποτε κρίση στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού δεν θα διαχυθεί και στην Κύπρο. Συνεπώς, η πραγματική αποτροπή λαμβάνει υπόψη το χείριστο σενάριο που περιλαμβάνει και την Κύπρο. Άρα, Ελλάδα και Κύπρος, εάν προχωρήσουν, θα πρέπει να λάβουν υπόψη την αντίδραση της Τουρκίας σε ολόκληρη την περιοχή, περιλαμβανομένης και της Κύπρου. Έχει η Ελλάδα την ισχύ να καλύψει την Κύπρο? Θέλει η Κύπρος να μπει σε μια τέτοια διαδικασία? Και να μην θέλει η Τουρκία θα μας βάλει. Γιατί η Τουρκία έχει την πρωτοβουλία κινήσεων και εφόσον δεν υπάρχει αποτρεπτική ικανότητα επαρκή στην περίπτωση της Κύπρου, την πρωτοβουλία κινήσεων την έχουν οι Τούρκοι, δεν την έχουμε εμείς. Θα μπορούσαμε να είχαμε την πρωτοβουλία κινήσεων εάν αισθανθεί ότι όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στην Κύπρο το για την οποία θα αναλάμβανε θα ήταν μεγαλύτερο από το όφελος. Δεύτερο, να καθοριστεί ΑΟΣ ή υφαλοκρηπίδες μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Ξαναπάμε στη λογική της ισχύως. Έχουν την ισχύ Ελλάδα και Κύπρος να προχωρήσουν σε μια διαδικασία έτσι ώστε αν η Τουρκία αντιδράσει να πληρώσει μεγαλύτερο κόστος από ό,τι όφελος?
Κατά την άποψή μου, αυτά είναι λάθη του παρελθόντος, τα οποία βρίσκουμε μπροστά μας. Βεβαίως, δεν είναι λάθη τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν στη λογική της αποτροπής μέσω συμμαχιών. Εκείνο όμως που λένε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και η ελλαδική πολιτική ηγεσία, αλλά και η κυπριακή, είναι ότι τον Οκτώβριο ή τον Σεπτέμβριο, εάν η Τουρκία στείλει το Γιαβούς ή άλλο ερευνητικό σκάφος στην περιοχή της Κρήτης, ενδέχεται να υπάρχει επεισόδιο. Επαναλαμβάνω, για να εμπεδωθεί, είναι ανεύθυνοι όσοι μας διαβεβαιώνουν ότι εάν γίνει τον Οκτώβριο ή τον Σεπτέμβριο κρίση, δεν θα διαχειριστεί στην Κύπρο και από τώρα θα πρέπει να αναλυφθούν μέτρα έτσι ώστε να αποτροπεί αυτή η κατάσταση όχι μόνο διπλωματικά, αλλά και στρατιωτικά, διότι διπλωματία και στρατιωτική τέχνη είναι αδέρφια δίδυμα. Βέβαια. Και αλληλένετε το. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη. Θα τα βλέπουμε αυτά βέβαια και στην πορεία. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε